Μια από τις μεγαλύτερες δίκες στη σύγχρονη ιστορία του γερμανικού κράτους ξεκίνησε στο Braunschweig. Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι σε μια άνευ προηγουμένου ομαδική προσφυγή ζητούν από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen αποζημιώσεις για τα οχήματα diesel που αγόρασαν και στα οποία υπήρχε παραποιημένο λογισμικό. Νομίζω ότι είναι καλό που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και που συμμετέχω σε αυτήν. Πιστεύω ότι η κοινωνία δεν μπορεί να αφήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ξεφύγουν. Η Volkswagen από το εδόλιο του κατηγορουμένου εκτιμά πως δεν υπάρχει βλάβη και συνεπώς καμία βάση για την προσφυγή. Ακόμα και σήμερα τα οχήματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ζημιά και δεν υπάρχει λόγος για την αγωγή. Ακόμη και αν αποδειχθεί δυσμενής για τη Volkswagen η τιμιγορία, δεν θα επιφέρει άμεσα επιστροφή χρημάτων, καθώς κάθε καταναλωτής που συμμετέχει στην προσφυγή θα πρέπει να διεκδικήσει ατομικά τα δικαιώματά του. Το αποκαλούμενο και Dieselgate έχει ήδη κοστίσει στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ για επισκευές οχημάτων, πρόστιμα και εξοδικαστικές συμφωνίες.